ο Περικλή Κονδυλάτο παραχώρησε δηλώσει στην εκπομπή πρωινό σου και μίλησε τόσο για τη Βίκη Καγιά όσο και για τον Απόστολο Γκλέτσο και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Μεταξύ άλλων, ο σχεδιαστή κοσμημάτων αναφέρθηκε σε όσου, κατά τη δική του γνώμη, υπερπροβάλλουν τον προσανατολισμό του και στου καλλιτέχνε που πρέπει να εμφανίζονται στο ηρό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που από μόνοι του έχουν μία πολύ μεγάλη λάμψη. Η Βίκη Καγιά έχει γεννηθεί με αυτό, δεν είναι κάτι που έκανε. Επομένω, είναι άδικο να συγκρίνουμε ένα τόσο χαρισματικό πλάσμα με ανθρώπου που μπορεί να είναι λίγο κατώτεροι. Δεν ξέρω πώ να το πω ευγενικά. Δύο κορίτσια έκαναν καριέρα στο εξωτερικό: η κουντουρά και η κουλιανού δήλωσε Έρχικ, ο περικλή κονδυλάτο για το ηρόδιο. Εδώ ο Γκλέτσο χόρεψε ζεϊμπέκικο στο ηρώδιο και δεν ήταν και ζεϊμπέκικο αυτό, μου θύμισε κάτι άλλο. Σε αυτή τη χώρα ειλικρινά νομίζω ότι έχω κατέβει από κάποιο UFO. Ειδικά τα θέματα των γκέι, των τραντ, των τζέντερλες μπορεί να έκαναν κάποια αίσθηση τη δεκαετία του 80, αλλά τώρα είναι παλιακά και ξεπερασμένα πρόσθεσε, επίσης, ο περικλής κονδυλάτος αναφορικά με το ηρώδιο και τη θεατρική παράσταση. Ο καθένας μπορεί να το δει, αν θέλει. Ωστόσο κάποιοι χώροι, όπως το ηρώδιο, ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Δεν θα έπρεπε καθόλου να πάει εκεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το κοινό του μπορεί να τον συναντήσει σε άλλους χώρους, που έχουν ποτά, σημείωσε εν συνεχεία ο Περικλής σχετικά με τη δήλωση του Γιώργου Καπουτζίδη για το αν υπάρχουν και άλλοι ομοφιλόφιλοι στο χώρο, ο Περικλής Κονδυλάτος είπε, γιατί πρέπει να κάνουν τόσο θόρυβο γύρω από τη σίγμα, ξουαλικότητά τους, γιατί, τους απαγόρευσε να κάνουν σίγμα, με όποιον θέλουν το βράδυ στο κρεβάτι τους, τους κυνήγησε κανείς, γιατί το τραβάμε όλο αυτό, έχω κουραστεί με τους δικαιωματιστές και με τους ανθρώπους που, ειλικρινά δεν μπορώ άλλο, α ζήσουν τη ζωή τους.